αποκαλυπτήρια αγάλματος νίκης της Δράμας από το Δήμαρχο Δράμας Κυριάκο Χαρακίδη. Αυτή όμως είναι μια νίκη μοναδική. Είναι η νίκη της Δράμας. Είναι η νίκη όλων των Δραμηνών. Είναι μια νίκη δημιουργημένη από δραμηνά χέρια και μυαλά, φτιαγμένη από υλικά της περιοχής μας, χρηματοδοτημένη από δραμηνούς χορηγούς και τον Δήμο Δράμας και είναι κατασκευασμένη με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής και μετά από την έγκριση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Το μοναδικό βρούντζινο άγαλμα της νίκης της Δράμας, ύψους σχεδόν 4 μέτρων, είναι ένα καλέσθητο και επιβλητικό μνημείο που συνδυάζει κλασικά αλλά και αφαιρετικά στοιχεία και κατασκευάστηκε από τον Διεθνούς Φήμης και Καταξίωσης Δραμηνό καλλιτέχνη τον Παύλο τον Κουγιουμτζή. Από τον ίδιο καλλιτέχνη κατασκευάστηκαν και οι μπρούντζινες ανάγλυφες φιγούρες που βλέπετε γύρω από τη βάση, του αρχαίου Μακεδόνα, του αγωνιστή του 21, του Μακεδονομάχου και του μαχητή του 1940, οι οποίες τοποθετούνται στις τέσσερις πλευρές της επίσης 4 μέτρων ύψους μαρμάρινης στήλης πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη η νίκη, για να δαφνοστεφανώνει τους αγωνιστές της ελευθερίας. Στο σύνολό του, το κεντρικό στοιχείο του μνημείου με το άγαλμα της νίκης και τις 4 ανάγλυφες φιγούρες των Ελλήνων αγωνιστών είναι μια μοναδική σύνθεση με πάρα πολλούς συμβολισμούς. Πρώτος συμβολισμός είναι ότι είναι σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας που γιορτάζουμε φέτος. Δεύτερο, εκφράζει συμβολικά αλλά και μεγαλόπρεπα την τιμή και ευγνωμοσύνη που οφείλουμε στους προγόνους μας για τους αγώνες που έδωσαν, τις θυσίες που υπέστησαν και τις νίκες που πέτυχαν. Τρίτον, αναδεικνύει την περηφάνεια μας για το ένδοξο ιστορικό παρελθόν μας ως Έλληνες. Τέταρτον, εμπνέει τη γενιά μας και μας καλεί να αγωνιστούμε για να νικήσουμε και να ξεπεράσουμε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας. Και πέμπτο και σημαντικότερο, είναι ένα σύμβολο που θα εμπνέει όλες τις επόμενες γενιές για τις νίκες που οφείλουν να επιτυγχάνουν στους κάθε μορφής αγώνες όταν η πατρίδα και η κοινωνία τους καλεί. Το κεντρικό στοιχείο του μνημείου με το άγαλμα της νίκης και τις 4 ανάγλυφες φιγούρες των Ελλήνων αγωνιστών είναι τοποθετημένο στον καταλληλότερο γι' αυτό χώρο της πόλης μας. Σε ένα χώρο που είναι ορατό από απόσταση μεγάλης ακτίνας.
σε ένα χώρο.